Γεια σας, είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Η Βραζιλία με ένα τρομερό γκολ από τον Καζεμίρο επικράτησε της Ελβετίας με 1-0, έκανε το 2-2 στον όμιλο, πέρασε στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου και έκανε και ρεκόρ με 17 συνεχόμενες νίκες σε φάση ομίλων. Ματσάρα ανάμεσα στο Καμερούν και τη Σερβία με την αναμέτρηση να λύγει 3-3. Η ομάδα του Στόικοβιτς έκανε προσωρινά την ανατροπή μετά το 1-0 των Αφρικανών και έφτασε στο 3-1. Ωστόσο, οι Καμερουνέζοι με 2 γκολ επέστρεψαν και έμειναν ζωντανοί. 2 ασίστ στο Ζίφκοβιτς. Με ηγέτη τον Κριστιανό Ρονάλντο και 2 γκολ του Μπρούνο Φερνάντες, στο δεύτερο μέρος η καλύτερη Πορτογαλία υπέταξε την Ουρουγουάη με 2-0 και έκανε και εκείνη το 2-2 στη φάση των ομίλων για να σφραγίσει πανηγυρικά το εισιτήριο για τις 16 κορυφαίες ομάδες του Μουντιάλ. Σε ένα απίστευτο μάτς με 5 γκολ, πολλές καθαρές ευκαιρίες και δυνατές συγκινήσεις, η Γκάνα επιβλήθηκε 3-2 της Νότιας Κορέας, αντέχοντας το σφυροκόπημα της αντιπάλου της στο τελευταίο ημίωρο και πήρε μια τεράστια νίκη βάζοντας φωτιά στη βαθμολογία του ομίλου. Σήμερα, Εκουαδόρ Σενεγάλη στις 5, Ολλανδία Κατάρ και αυτό στις 5, Ιράν ΗΠΑ στις 9 και Ουαλία Αγγλία επίσης στις 9. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μία προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.